Λοιπόν, να περάσουμε στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που βρέθηκε εκτός Α και σύμφωνα με μέχρι τώρα δεδομένα να αναζητεί τηλεοπτική στέγη. Τι γνωρίζεις εσύ? Μάλιστα, ναι. Αναζητεί τηλεοπτική στέγη. Έχει δεχτεί κάποια νομίζω πρόταση. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει και σε εσάς. Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Ακούστηκε ότι έρχεται και σε εσάς. Έγινε ένα ραντεβού. Κοίταξε, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, δεν της έχει γίνει κάποια πρόταση ακόμα. Και δεν την έχουμε δει, γιατί εγώ ξέρω ότι. Άμα δεν της έχει γίνει και από εκεί, πρόταση τελείωσε. Ξεστή, όχι, εγώ δεν ισχύει, μου το λέει και ο Θέμης. Ξεστή, εγώ κοιτάζω και γενικώς που σου βγαίνει. Προσπαθώ να μαθαίνω τι θα γίνει στο πρόγραμμα εδώ του χρόνου. Είμαι λίγο περίεργη, να ξέρεις. Και από ό,τι γνωρίζω, ο σταθμός εδώ το Ε έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά του για του χρόνου. Έχουν βγει δελτία τύπου για τα πρόσωπα που θα είναι. Νομίζω ότι είμαστε και ο πρώτος σταθμός που το έχουμε διαμορφώσει. Ξέρω. Να λόγω. Αυτό είναι αλήθεια. Και υπάρχει μία, έτσι, ένα κενό. Ένα κενό το έχετε. Αλλά δεν ξέρεις γιατί το λέμε αυτό, Τίνα μου. Γιατί πάντως, μπορεί... αν δεν γίνει... Γιατί βγαίνουν πάρα πολλοί και ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Και ειδικά και το Ε, που είναι ένα κανάλι, ξέρεις που είναι πολύ ανοιχτό, ενώ κάνει ραντεβού και κάποιος να πάρει για ραντεβού. Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι εδώ δέχονται να κάνουν ραντεβού, ούτε στον μπαρ, ούτε βεβαίως. Αλλά το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί και επειδή ο καθένας βγαίνει και λέει: για να ανεβάσει την εμπορική του αξία, ότι είχα πρόταση από το Ε, ή αφήνει τα site να υπονοηθεί ότι τον ζήτησε το Ε, κάτι τέτοιο αυτό δεν ισχύει. Συμβαίνει πάντοτε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τα δελτία τύπου. Και μάλιστα ακούγονται ότι θα αντικατασταθούν και παρουσιάστες που ήδη έχουν συμφωνήσει σε ζώνες που έχουν πάει και καλά. Τέλος πάντων, εντάξει.